Συνεχίζονται οι εργασίες στο νέο κέντρο διαβατηριακού ελέγχου στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Τάσος Νικολαίδης, μιλάει για τον χρόνο παράδοσης του έργου και την έναρξη κατασκευής του περιβάλλοντα χώρου. Βρισκόμαστε μπροστά από το υποκατασκευή κτίριο του διαβατηριακού και τελωνιακού ελέγχου στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Ήταν ένα αίτημα, μια απέτηση και ένα όνειρο το κατοίκο του Πυθαγορείου εδώ και δεκαετίες. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το ξεκίνησε και εμείς η καινούργια Δημοτική Αρχή και το τοπικό κοινοτικό συμβούλιο το βελτιώσαμε, το συμπληρώσαμε και κινήσαμε όλες τις διαδικασίες υλοποίησής του. Είναι ένα κτίριο 100 τετραγωνικών μέτρων που θα στεγάζονται μέσα όλες οι αστυνομικές και τελωνιακές υπηρεσίες που θα είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο επιβατών που έρχονται από τρίτες χώρες. Και θα είναι και ένα στολίδι για το λιμάνι του Πυθαγορείου και ένα κόσμημα για το τουρισμό της ΣΑΜΟ γενικότερα. Είχαμε φτιάξει μια άλλη μελέτη για όλο το περιβάλλοντα χώρο. Αυτό θα είναι ένα έργο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο μας και αυτό. Είναι ύψος 150.000 ευρώ και περιλαμβάνει πλακόστρωση όλου του χώρου που είναι πριν το κτίριο του διαβατηριακού ελέγχου και όλου του χώρου που είναι μετά μέχρι τις προβλήτες. Θα περιλαμβάνει πετρόχτιστα παγκάκια, παραδοσιακό φωτισμό, παραδοσιακά καγκελάκια και δέντρα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε όλη την εικόνα αυτού του κομματιού εδώ πέρα στο λιμάνι μας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην διαδικασία επισκευής του τμήματος του δρόμου που υπέστη πτώση στην προβλήτα του Πυθαγορείου. Πήραμε όλες τις αδειοδοτήσεις, οπότε τελειώσαμε από αυτό το στάδιο και τώρα είναι στο χέρι της περιφέρειας να τρέξει όσο γίνεται περισσότερο το έργο. Είμαι αισιόδοξος δηλαδή ότι τον άλλο μήνα ξεκινάμε. Επίσης θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά εργασίες αναστήλωσης στο κάστρο του Πυθαγορείου και στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Αυτά τα έργα τα έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό καθ' αυτό. Βγήκε η χρηματοδότηση, τελειώσαν και οι μελέτες και θα αναλάβουν δύο τεχνικές εταιρείες να κάνουν τα έργα υποστήλωσης και της εκκλησίας και του κάστρου. Ελπίζω τον άλλο μήνα να έρθουν και αυτά, για να τελειώσουμε.